Το αρνείσαι, το αρνείσαι. Απέδειξα. Το αρνείσαι. Έλα κάτσε εδώ τότε εσύ. Έλα κάτσε εσύ εδώ, να κάτσε εσύ την ανακοπή. Δεν είναι αυτή η δουλειά, μην τα κάτσε κάτω, γιατί πληρώνεις για αυτό το πράγμα. Δεν είσαι τζάμπα εδώ, κάτσε κάτω. Λοιπόν, πρέπει να το σέβεσαι όμως αυτό. Τι να σεβαστώ. Τη χούντα τηλεοπτική που είπα νωρίτερα, τα 47 λεπτά δεν θα δολώνει. Κύριε φίλη, σαν πολιτικό, σε σέβομαι τις απόψεις σου να πεις ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει καθόλου. Σαν δημοσιογράφος θα πρέπει να ντρέπεσαι. Σήμερα είναι δύο υποστηριχτές του ναι και ένας του όχι στην κουβέντα. Σαν πολιτικό σου επαναλαμβάνω. 15 ρε φέρνουμε κάθε μέρα. 15 φέρνουμε κάθε μέρα. Οι στημένες συνθέσεις. Αυτό είναι. Τι θες να σου. Οι στημένες συνθέσεις. Αυτό είναι δημοκρατία. Να φέρουμε κατάλογο. Να απαντήσετε. Αυτό είναι δημοκρατία. Θα μας πεις εσύ ποιους θα καλούμε. Εγώ σας λέω ότι κάνετε στημένες συνθέσεις. Κάνετε μεροληπτική ενημέρωση αυτό σας λέω. Αυτός έγινες και πολιτικός. Επαναλαμβάνω. Κάνετε μεροληπτική ενημέρωση. Και το καταλαβαίνει ο κόσμος. 40 χρόνια δημοσιογράφος στο κομματικό όργανο ήσουν. Θα μου πουλήσει ένα μούρι ότι δεν είμαι εγώ αντικειμενικός. Έλα σε παρακαλώ. Και στο εμπόριο, αλλά με αξιοπρέπεια. Αλλά με αξιοπρέπεια. Όχι καρακόλι των διαφόρων εφαντάδων. Πάτε μπράβο λοιπόν. Σε έχουμε δουλέψει και μαζί. Σε έχουμε δουλέψει και μαζί. Αλλά μην το πας προσωπικά. Θεσμικά το βάζω. Το κανάλι σας είναι η αιχμή μιας παραπληροφόρησης εις βάρος του ελληνικού λαού. Δυστυχώς είναι και άλλα κανάλια, όχι μόνο εσείς. Οι βαρόνοι των καναλιών. Καλά. Αυτή η μάχη δίνουν. Ναι. Γιατί αυτή η μάχη αύριο δεν είναι γενικά υπέρ του ευρώ. Εντάξει. Είναι ειδικά. Ρεβάνς του παλαιοκομματισμού. Για να ξαναγίνει η εξουσία. Αυτό πάει να κάνει. Άκου να σου πω, έχετε πυροβολή στα πόδια σας και θα πείσω ότι φταίμε εμείς. Κάνετε λάθος. Και θα αποδειχθεί την Κυριακή ποιοι πυροβολούν την Κύπρο. Προσπαθείς να συσκοτήσεις αυτή την πραγματικότητα. Την Κυριακή θα δείτε ποιοι πυροβολούν, τι πυροβολούν. Έχει μια ψηφοβόλη ο ελληνικός λαός. Θα το αποδείξει. Απέναντι στο παλαιοκομματικό. Στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της διασποράς. Εμείς διχάζουμε τα κανάλια και οι αρχηγοί σας. Όλοι οι χρεοκοπημένοι ηγέτες βγαίνουν στα κανάλια σήμερα. Δεν τολμούσαν να μιλήσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να βγαίνουν άλλοι που διαφωνούν μαζί σας. Ελάτε τώρα λοιπόν. Όχι, να τους βγάλετε να τους δούμε. Και τον κύριο Σιμίτη και τον κύριο Μητσοτάκη. Βγάλετε τους όλους να τους δούμε. Να τους βλέπουμε. Τον κύριο Παπανδρέου. Να τους βλέπει ο λαός. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να βγαίνουν. Όλοι. Να τους βγάλετε όλους λέω. Καμία αντίρρηση. Για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η σύγκρουση. Δύο λεφτά. Δύο γραμματικοί και ο Σιμίτη. Καλά κάνατε. Έχεις την άποψή σου. Δεν έπρεπε να το δείξουμε. Αυτό θέλω να πω κι εγώ. Δεν έπρεπε να το δείξουμε. Ο κόσμος ξέρει γιατί όταν βγήκε ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν το δείξατε. Ποια είναι η σύγκρουση. Αυτό που κάνεις είναι φασισμός. Α, ναι. Ναι. Μπράβο. Στο λέω καθαρά. Μπράβο. Δεν ντρέπομαι να το πω. Να πεις, είναι φασισμός αυτό που κάνεις. Δεν ντρέπεσαι. Δεν σέβεσαι δύο ανθρώπους που είναι και φίλοι σου. Έτσι, τους δεν είναι προσωπική επίθεση, τους στοχοποιείς, είναι το κανάλι. Τους στοχοποιείς, είναι το κανάλι και δεν είναι προσωπική με επίθεση. Μιλάς. Με εσάς, πού να τα πω. Εδώ ήρθα και τα λέω, αλλά θα τα πω. Τους στοχοποιείς και λέω. Ήρθες μες στην κούντα να μιλήσεις. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που κάνετε, καταλάβετε το. Δεν είναι. Σαν πολιτικό σε σέβομαι μισό λεπτό. Και το καταλαβαίνει ο κόσμος και γυρνάει την πλάτη τους εσάς. Εντάξει, σύμφωνοι. Σαν πολιτικό σε σέβομαι. Σαν πολιτικό. Εσύ ακούς. Σαν πολιτικό σε σέβομαι. Εγώ προσωπικά να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Σαν πολιτικό σε σέβομαι, σέβομαι τις απόψεις σου, έστω και αν είναι φασιστικές. Σαν δημοσιογράφος θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Φασιστικές οι απόψεις μου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Λες, λες πράγματα τα οποία προσβάλλουν εσένα, όχι εμένα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι να μιλάς σε δύο ανθρώπους. Να ντρέπομαι με το 47-6. Που όλοι ξέρουμε. Με το όργιο παραπληροφόρησης. Με τη χούντα στα κανάλια να ντρέπομαι. Που όλοι μιλάτε πολλές φορές αυτή τη λέξη, κύριε Φίλη. Είναι δυνατόν. Χούντα είναι. Τάγκ στις τηλεοράσεις. Τάγκ είναι δυστυχώς τηλεοράσεις. 47-8. Όχι νοήτερα. Αυτό κάνετε. Σε κάθε πάνελ που φαίνεται είναι τρεις υπέρ του ναι και ένας υπέρ του όχι με το ζόρι. Και εσείς παίρνετε θέση υπέρ του ναι. Ερπίστριες τα κανάλια και τις τηλεοράσεις. Τα λένε αυτοί που θέλουν να τα κλείσουν. Ερπίστριες είμαι του βαρόνους. Αυτοί τα χρεοκόπησαν και ζουν με χρήματα του καταστημένου τραπεζών. Κλείστε τα Νίκο μου. Το αποδείξαμε, δεν κλείνουμε τίποτα. Κλείστε τα. Δεν προλάβατε. Κάνετε λάθος. Α, δεν προλάβατε. Θα τελειώνουμε λέτε τώρα. Θα τελειώνουμε λέτε. Το βάλετε το πολιτικό θέμα. Θα τελειώνουμε. Αυτό λέτε λοιπόν. Δεν προλάβατε. Θα τελειώνουμε, αυτό λες τώρα. Αυτό λες τώρα. Γιατί θα τελειώνουμε, λέω. Ντροπάμε, ντροπή για αυτά που λες. Κλείστα, κλείστα. Σαν τη φωνή του αφεντικού μιλάς τώρα. Δεν αγανακτισμένος. Στοχοποίησε με. Εντάξει, όχι έτσι μιλάς. Δεν προλάβατε λες. Αλλά τελειώνουμε, αυτό μας είπες τώρα. Στοχοποίησε με. Τελειώνουμε, τελειώνει η κυβέρνηση. Αυτό είπες τώρα. Επιβεβαιώνει την καταγγελία. Μάχη εξουσίας γίνεται τώρα. Δεν θα σας περάσει. Καταλάβετε το. Από την πρώτη μέρα θα ψηφίσει ο λαός και δεν θα σας περάσει. Από την πρώτη μέρα. Θεωρείτε τα κανάλια και τις εφημερίδες που τολμάνε να σας μιλήσουν. Εμείς θεωρούμε. Το ξέρει ο κόσμος αυτό. Καλά.
Το ξέρει ο κόσμος. Από την πρώτη μέρα. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο κύριος Φίλης. Δεν ξέρω τι κάνει. Αφήστε να το πούμε όμως. Δεν έχει ψήφους και τώρα μαζεύουμε. Απαντούσατε σε ένα καταγγελία. Μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς κύριε Φίλη ή στη δημοκρατία τους δεν επιτρέπεται. Που μας βούλωσε, μας κόλλησε στον τοίχο. Εμείς όταν πέντε χρόνια δείχναμε τις ουρές στα ΙΚΑ και από εδώ και από εκεί. Μα αφήνετε να μιλήσω. Τώρα το πειράζουν οι ώρα. Μπορώ να μιλήσω. Με τον κύριο Πεδεντέρη δίναμε μάχη κάθε βράδυ αντί μια κοινωνική ομάδα. Μπορώ να μιλήσω. Τους εξοντώνατε. Τους εξοντώνατε κάθε βράδυ. Τους ανθρώπους αυτούς. Και τώρα τους θυμηθήκατε. Τους θυμηθήκατε. Είναι προσωπικό το θέμα, κύριε Καψί. Πολύ σοβαρό. Βεβαίω θα τώρα έχετε το λόγο. Αλλά ένα λεπτό. Εδώ έχουμε καταλήξει στο εξή σημείο. Ένα λεπτό. Μου επιτρέπει να έχω την άποψή μου ότι το ναι είναι καλύτερο για τη χώρα. Ή νομίζω ότι βάζω τον Πόμπολα. Που λες εσύ ότι μου το επιβάλλει να μην πάνω από τα παιδιά μου. Όχι εσύ, το κανάλι σου, να μην στείνει την ενημέρωση. Εσύ το ξαναλέω. 48-6. Αυτό δεν αμφισβητείται με τίποτα. Εντάξει, το βλέπεις. 47-1-8. Αυτά είναι τα νούμερα σας. Δικά μου τα παιδιά. Αυτά είναι τα νούμερα. Το όχι, μόλι το τόμι. Το ναι, 47. Μετρήστε τα. Κάντε άλλα στοιχεία. Μην δώσουν τα παιδιά μου τα βάζω πάνω από οποιονδήποτε. Κύριε Οικονομικό. Και αν εγώ πιστεύω ότι για τα παιδιά μου είναι καλύτερο. Τον παππού που σπρώξατε στην ουρά επειδή θα να μιλήσει. Θα το λέω. Έχει ανέβει το βίντεο. Μεθαύριο, κύριε Οικονομέα. Έχει ανέβει το βίντεο. Μην τον αφήνετε να μιλήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, ο κύριος... Εμείς δεν έχουμε φασισμό, κύριε. Νίκο, τα στοιχεία είναι ψεύτικα. Καλά. Τα στοιχεία σου είναι ψεύτικα. Δεν τα έχω τώρα. Προχθές έχουν βγει. Επισήμως από το Σουρού. Θα τα βγάλουμε. Γιατί μετράμε τόση ώρα. Μου λέτε, έχετε καταλάβει ότι η κυβέρνηση είναι ψεύτικα. Ακόμα και σήμερα λέω 2-1. Το βλέπετε. Ακόμα και σήμερα. 2-1. Καλά, κάθε πάνελ. Και μετά η Αυγή ο Δαμαβολίδιος θα φέρετε. Το είδα. Λόγο. Και φυσικά, και είδα το λόγο. Δεν είναι είδηση ο Δαμαβολίδιος. Κύριε Καμπουράκη, μπορούμε να πάρουμε το λόγο. Κυρία Κεφαλογιάννη. Ορίστε, να μιλήσει κυρία Κεφαλογιάννη. Έχω ζητήσει το λόγο πολλή ώρα, αλλά εντάξει. Προηγείται η κυρία.